έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έναν πολιτικό, εγώ τον εκτιμώ ιδιαιτέρως, τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, τι κάνετε? Είμαστε πάρα πολύ καλά, προετοιμαζόμαστε για εκλογές, όλα μυρίζουν εκλογές ή κάνω λάθος? Εντάξει, δημιουργήσανε τώρα μια υποψία εκλογών. Αναγκαστικά τώρα, έτσι όπως το κάνανε και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης, μιλάνε για εκλογές. Ναι, αλλά αυτός που αποφασίζει είναι ο πρωθυπουργός, δεν είναι ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης. Εντάξει, θα αποφασίσει, αλλά και αυτό λάθος είναι. Σε μια χώρα πρέπει οι προθεσμίες να οδηγούν σε εκλογές και όχι ο πρωθυπουργός. Εννοείται θεσμικά να λειτουργούν. Ναι, θεσμικά. Ναι, το ήθελε ο κύριος Μητσοτάκης όμως αυτό, κύριε πρόεδρε. Ποιο ήθελε? Να πάει θεσμικά, να ολοκληρώσει την τετραετία. Γιατί δεν το κάνει? Δεν ξέρω τώρα τι να σας πω. Τι τον εμπόδισε? Προς το παρόν δεν έχει πει ο άνθρωπος ότι θα πάει σε πρόεδρες εκλογές. Απλά αποφάσεις που δημοσιοποιούνται φωτογραφίζουν πρόεδρες εκλογές. Έστω και αν είναι και προς τη σωστή κατεύθυνση. Φερρυπίν αυτό που ανακοίνωσε σήμερα ο κύριος Κρέκας για την στήριξη χωρίς οικονομικούς όρους σε όλους για το θέμα του ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι μια θετική εξέλιξη αυτή. Δεν είναι? Ναι. Χωρίς οικονομικούς όρους, τι εννοείτε? Εννοώ χωρίς προϋποθέσεις. Αν έχεις μέχρι 15.000, μέχρι 30, μέχρι 40, είναι ελεύθερα. Αυτό είναι θετικό. Ναι, το εισόδημα δηλαδή κάθε πολίτη. Ναι, ναι, ναι. Θετικό νομίζω, έτσι δεν είναι, κύριε πρόεδρε? Ναι, αλλά μήπως έρθουν και τα πληρώσουμε μετά, διότι δεν κάνανε αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής, δηλαδή κατάργηση. Γιατί παγώνουν για ένα χρόνο. Κάνανε πάγωμα για ένα χρόνο. Ναι. Ουσιαστικά αυτό έχουν κάνει. Και μετά τον ένα χρόνο, που ξέρετε πώς θα. Τι μπουγιουρτή θα έρθει, σε τι χέρια θα είναι η χώρα καταρχάς σε ένα χρόνο και σε τι κατάσταση χέρια, θα είναι. Και σε τι κατάσταση θα είναι. Αμφιβάλλετε ότι θα κερδίσει ο κ. Μητσοτάκης εκλογές, όποτε και να τις κάνει? Εσείς δεν αμφιβάλλετε? Δεν ξέρω, εγώ βλέπω τις δημοσκοπήσεις και δίνουν 8 με 10 μονάδες διαφορά. Αυτό δεν ανατρέπεται? Εντάξει, οι δημοσκοπήσεις, ακούστε να δείτε, οι δημοσκοπήσεις είναι κάποιες εταιριούλες οι οποίοι παίρνουν, άλλος φέρνει 10.000, άλλος φέρνει 20.000, άλλος 30 για να κάνει μια δημοσκόπηση και συνήθως είναι συμφωνημένο ότι θα βγάλει. Έτσι δεν είναι, διότι οι δημοσκοπήσεις τις κάνουν οι εφημερίδες. Το Βήμα την κάνει ο ναι, αλλά πιστεύετε ότι θα ρίσκαρε μια εταιρεία δημοσκοπήσεων γιατί δεν θα ρίσκαρε? Τι είναι, έχει κανένα πρεστίζ που αν το χάσει δεν θα μπορεί να κυκλοφορήσει? Είναι το επαγγελματικό κύρος που διαθέτει και αν κάνει λανθασμένες μετρήσεις μετά θα επαγγελματικά θα χάσει την αγορά. Και τι θα γίνει άμα χάσει την αγορά? Τι κερδίζει και τι χάνει οι δημοσκοπήσεις? Έχουν σκοπό να μανιπουλάρουν την κοινή γνώμη. Δεν έχουν σκοπό να μετρήσουν τη θέληση της κοινής γνώμης. Μανιπουλάρουν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης, αν κάνει δημοσκοπήσεις ή ο Τσίπρας, κάνουν με σκοπό να γράψει η εφημερίδα τα νέα ή όποια εφημερίδα ελεύθερος τύπος ότι προηγεί τη Νέα Δημοκρατία 10%. Εάν δεν βγάλει 10% και βγάλει 5% θα το γράψει? Όχι, θα την παρασιοποιήσουν τη δημοσκόπηση. Το ξέρετε ότι είναι πάρα πολλές δημοσκοπήσεις που παρασιοποιούνται εντελώς. Γιατί ακριβώς δεν τους δίνουν το 10% και το 12% που θέλουν να παρουσιάσουν. Λοιπόν, δεν είναι, εμπορικές εταιρείες είναι. Αυτό που λέτε για κύρος, επαγγελματικό κύρος. Εδώ στην Ελλάδα έχει μείνει κύρος. Έχει κάποιος κύρος. Δικαστές έχουν κύρος. Βουλευτές έχουν κύρος. Πώς δεν έχουν? Τώρα με συγχωρείτε, εδώ... έβγαλε το δικαστικό συμβούλιο, έβγαλε μια απόφαση για την Οβάρτης που ανέτρεψε τα πάντα. Αν δεν είχαν κύρος θα φοβόντουσαν να το κάνουν. Και τι ανέτρεψε, δηλαδή, τι πέτυχε, με την ανατροπή την οποία μνημονεύεται, τι πετύχαμε? Για το λαό τι... Όχι, φάνηκε, γιατί η δικαιοσύνη έχει κύρος και έχει την ανεξαρτησία της και το απέδειξε σε αυτή την περίπτωση, έτσι δεν είναι? Διότι αν ελεγχόταν δεν θα βγάζει τέτοια απόφαση. Ναι, αλλά μετά την απόφαση αυτή είναι λάδι-λάδι και την κανείτες τίποτα. Τι θέλω να πω. Μετά την απόφαση αυτή την οποία λέτε, υπήρξε κέρδος για την ελληνική κοινωνία? Υπήρξε εξυγίανση στον τομέα της υγείας? Τίποτα δεν υπήρξε. Φαντάζομαι αυτά είναι θέματα...
Βγήκε ο Τσίπρας και είπε δικαιωθήκαμε στην Οβάρτης. Εγώ θέλω να πω ότι αυτά πλέον είναι θέματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, πώς θα προωθήσει τα κατάλληλα μέτρα και τις κατάλληλες αποφάσεις για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της οποίας διαφθοράς. Αφού η Νέα Δημοκρατία, αν είναι σκευωρία η Νοβάρτης, αν είναι σκευωρία, έκανε ο Τσίπρας σκευωρία εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι τέτοιου είδους σκευωρία. Δεν κατηγορούσαν ότι ο Παπαγγελόπουλος και κάποιοι άλλοι κάνανε εναντίον σκευωρία, συνωμοσία κατά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν κατηγορούσαν οι, οι Σιριζέοι. Και ήρθε το Δικαστικό Συμβούλιο. Ήρθε το Δικαστικό Συμβούλιο και τι λέει. Ότι δεν είναι σκευωρία, είναι σκάνδαλο. Είναι σκάνδαλο. Όπερ, τι σημαίνει. Ότι πρέπει να το διευθυνίσουμε περαιτέρω, φαντάζομαι. Πώς να το δει, αυτό έχουν αθωωθεί όλοι. Ήδη έχει τελειώσει το σκάνδαλο. Και φώναζε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης ότι δεν υπήρχε σκάνδαλο. Άκουσα. Ήταν η επόμενη ερώτηση που θέλω να σας κάνω. Όλοι αυτοί οι ίδιοι που φωνάζανε ότι δικαιωθήκανε, όλοι είπανε ότι ο Σαμαράς δικαιώθηκε και όλοι δικαιωθήκανε. Άρα δεν υπήρξε σκάνδαλο. Άρα αυτό που ήρθε και έκανε δικαιοσύνη, μια τρύπα στο νερό έκανε. Δηλαδή εκτίθεται η δικαιοσύνη με αυτό που έκανε. Μάλλον στο λαό είναι εκτεθειμένη με αυτό που έκανε. Μάλιστα. Διότι και κάθαρση δεν θα υπάρξει και κανείς δεν θα πληρώσει και θα βγει το συμπέρασμα ότι όλοι είναι λερωμένοι. Γιατί σίγουρα σκάνδαλο υπήρχε στην υγεία, έτσι δεν είναι. Και ξέρετε από πού εγώ το συμπέρανα, χωρίς να μετρήσω λεπτομέρειες. Εκτός ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποίησαν την Ελλάδα σαν χώρα για να μετράνε τις τιμές των φαρμάκων. Δηλαδή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα 30 κράτη πόσα είναι, χρησιμοποίησαν την Ελλάδα σαν κράτος από το οποίο θα καθορίζονται οι τιμές των φαρμάκων. Για να συμφωνήσουν λοιπόν οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Ιρλανδοί, οι Ιταλοί, οι τιμές των ελληνικών φαρμάκων να κανονίζουν τη δική τους τιμή στη Γερμανία, στη Γαλλία, σημαίνει ότι η κλεψιά που υπάρχει στην Ελλάδα τους ικανοποιεί και αυτούς. Μάλιστα. Καταλάβατε. Και αυτό λέω ότι εσείς οι δημοσιογράφοι, δεν θέλω να κάνω μάθημα, αλλά πρέπει να ενδιαφέρεστε για την αληθινή κάθαρση και όχι να μου λέτε θα τα πάρει η Βουλή. Η Βουλή πότε έχει κάνει κάθαρση. Η αλήθεια είναι ότι οι δημοσιογράφοι προσπάθησαν στην υπόθεση Νοβάρτης, κατηγορήθηκαν με βαριές κατηγορίες. Φαντάζομαι τώρα θα ζητηθεί συγγνώμη ότι ούτε συμμορήτες ήταν. Και μια συγγνώμη τι να τους κάνει. Καμιά φορά κάτι είναι. Στην Παπαδάκου μια συγγνώμη που έκανε τόσο αγώνα η κοπέλα. Τι να τους κάνουνε. Μάλιστα. Έχει πληρώσει το τίμημα η Παπαδάκου. Η κάθε Παπαδάκου, αγωνίστηκε η κοπέλα. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν είδατε σήμερα την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Στρασβούργο. Θα ήθελα λιγάκι να τη σχολιάσουμε. Που ήταν σε γυμνά έδρανα. Αυτό παίζει κάποιο ρόλο, δεν έχει σημασία. Όχι, η Ελληνική Βουλή έχει ποτέ... Στην Ελληνική Βουλή κανονίζανε μόνο όταν μιλάει ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας να μπαίνουν μέσα οι κομπάρσοι να γεμίζει η αίθουσα. Και όταν μίλαγε ο Λεβέντης, ο Κουτσούμπας και οποιοσδήποτε άλλος, άδειαζε η Βουλή και μένανε μόνο ένας υπουργός στα έδρανα των υπουργών, ο πρόεδρος της Βουλής από πάνω και κάνα δύο υπουργοί αργόσχολοι, κάνα δύο βουλευτές από κάτω μόνιμοι που είναι κάτω. Δηλαδή ήδη έχουμε μάθει τα άδεια έδρανα. Και βασιζόμασταν μόνο ότι θα μας πάρει το κανάλι της Βουλής, να το μεταδώσει, μήπως ακούσουν και πέντε στραβάδια και καταλάβουν τι λέγαμε. Τώρα, κύριε Λεβέντη, επειδή όλοι μιλούν για εκλογές, φαντάζομαι αυτό σας έχει και εσάς βάλει σε μια εγρήγορση, κινητοποιείτε το μηχανισμό σας. Για βασικά θέματα, όπως φέρει πριν το θέμα της ακρίβειας που έχει αγγίξει οριζοντίως και καθέτος όλη την ελληνική κοινωνία. Ναι. Την ακρίβεια στα καύσιμα, την ακρίβεια στην ενέργεια, την ακρίβεια που υπάρχει στα σούπερ μάρκετ και τα λοιπά. Έχετε κάποια συγκεκριμένη πρόταση να απευθύνετε στους Έλληνες πολίτες? Γιατί αύριο θα τους πείτε Έλληνες, ψηφίστε με, γιατί με την απλή αναλογική θέλω να παίξω ρόλο ρυθμιστικό. Ναι, ήταν η θέση της Ένωσης Κεντρών εξ αρχής ότι όταν πρόκειται το θέμα βενζίνης ή ρεύματος, τους είπα, εφόσον αυτές οι τιμές ορίζονται χρηματιστηριακά στο χρηματιστήριο και είχαν οριστεί
όταν η τιμή του βαρελιού ήταν, ξέρω εγώ, 30, ενώ τώρα πήγε 250. Άρα είναι δωρονάδωρο να ρυθμίζεις τη σήμερα ημέρα τιμές βασισμένο σε συμφωνίες πολύ νωρίτερα και με πολύ χαμηλότερες όρια τιμών. Δεν έχει νόημα δηλαδή. Και μεταφέραμε στους πολίτες όλο το επιπλέον κόστος. Όλο το επιπλέον. Γι' αυτό είπα. Αυτό σταματήσουμε. Μαζεύει ο Πρωθυπουργός τώρα. Λέτε για τη ρήτρα να προσαρμογήσει. Δεν ξέρω τι μαζεύει. Το μαζεύει. Ο κύριος Κρέκας. Αλλά δεν ξέρω τι μαζεύει. Να σας πω, ο κύριος Κρέκας, αν μου επιτρέπετε, είπε λοιπόν. Ναι. Θα υπάρξει οριζόντια κάλυψη σε όλα τα νοικοκυριά τον Ιούλιο, ναι, χωρίς εξαιρέσεις και εισοδηματικά κριτήρια, ναι, και δίχως όρια μηνιαίας κατανάλωσης. Ναι. Είναι μια σημαντική βοήθεια. Φαντάζομαι, εντάξει, για τον Ιούλιο είναι, αλλά φαντάζομαι, ναι, θα γίνει και τον Αύγουστο το ίδιο. Ναι, εντάξει. Ακούστε, εδώ δεν είναι μόνο Ιούλιος και Αύγουστος. Εδώ έχουμε μπει σε μια κρατομηχανή και δεν θα μείνει κανένας μας στο τέλος. Και δίκαιοι και άδικοι θα πετάνουμε όλοι μαζί. Δηλαδή τι θέλω να πω, ότι εγώ είπα, η άποψή μου ήταν εξ αρχής ότι να σταματήσουμε λίγο το χρόνο τότε που η τιμή του φυσικού αερίου ήταν, ξέρω εγώ, σε λογικό ύψος και το επιπλέον, τα επιπλέον ποσά να τα κάνει επιδότηση το κράτος. Να, ο πολίτης λέει να πληρώνει την τιμή που είχαμε συμφωνήσει στο χρηματιστήριο, την οποία και η Βουλή τότε και η κυβέρνηση την θεωρούσαμε φυσιολογική. Να πληρώνει ο πολίτης με αυτή την τιμή όλους τους μήνες και όλη την διαφορά να την καταβάλει το κράτος. Αυτό ήταν το έντιμο. Τι έκανε η κυβέρνηση? Άφησε τον πολίτη μόνο του και πολεμάει μήνα-μήνα να κάνει διευθέτηση. Και να κρύβεται η κυβέρνηση πίσω από το ότι είναι διεθνής η κρίση ή ο πόλεμος στην Ουκρανία. Βεβαίως, εντάξει, και διεθνής είναι η κρίση και ο πόλεμος στην Ουκρανία επέφερε όλα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά εδώ είχαμε μία τιμή χρηματιστηριακή. Με αυτήν ξεκινήσαμε τις επενδύσεις στο φωταέριο. Με αυτήν κάναμε διαφημίσεις και είπαμε βάλτε φωταέριο, είναι φτηνότερο. Εξαπατήσαμε τον κόσμο εν ολίγης, πρώτον. Και δεύτερον, δεν δείξαμε καμία διορατικότητα να κάνουμε και επενδύσεις υπείων μορφών ενεργείας. Τα ρίξαμε όλα στο φυσικό αέριο. Λέτε και ήταν πανάκια. Πείτε μου κάτι. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Η κυβέρνηση απαντάει ότι αν το κάνει αυτό θα υπάρξει πρόβλημα, ναι, με τον προϋπολογισμό. Εσείς τι πιστεύετε? Οπωσδήποτε είναι σοβαρό το ύψος της επιδότησης που ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ναι, είναι σοβαρό το ύψος της επιδότησης. Αλλά εδώ σας λέω για κάτι άλλο ουσιαστικότερο, ότι εδώ και χρόνια έπρεπε να έχουμε κάνει κάποιες επενδύσεις στις ήπιες μορφές ενέργειας. Αφαιθήκαμε, ναι, στη σιγουριά του φυσικού αερίου και καταστραφήκαμε. Εντάξει, το ίδιο έπαθε και όλη η Ευρώπη. Αλλά... Ναι, όλη η Ευρώπη έπαθε, αλλά εμείς είχαμε ένα λιγνίτη που δεν τον έχει η Ευρώπη, που μπορούσε εν μέρη να είναι μια καβάτζα, να την πω έτσι. Τώρα δουλεύουμε με λιγνίτη τώρα, ξανααρχίσαμε. Ναι, εντάξει, αλλά όλα αυτά γίνανε πολύ αργά και υπό το φόβο του χρόνου, ότι θα μείνουμε χωρίς καύσιμα. Μάλιστα. Τώρα εωρείται πια ο φόβος ότι οι κάνουλες θα μείνουν χωρίς καύσιμα. Είναι σημαντικό αυτό. Ότι τα αυτοκίνητα πλέον δεν θα έχουν καύσιμα να κινούνται. Βλέπετε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με τι πίεση τώρα προσπαθούμε να τα πουλήσουμε, να κάνουμε επιδοτήσεις, να κάνουμε... Τώρα έπρεπε να τα κάνουμε όλα αυτά. Κύριε Πρόεδρε, ναι, πείτε μου κάτι, κατά την άποψή σας στις εκλογές, όποτε και αν γίνουν, ποια, ναι, θέματα θα παίξουν σημαντικό το ρόλο, η καθημερινότητα, η ασφάλεια, τα εξωτερικά, η οικονομία? Εγώ πιστεύω όλα. Όλα. Πρέπει σύνθετη να είναι η εικόνα του πολίτη. Δεν πρέπει ο πολίτης να πει «Α, με ικανοποιεί η Νέα Δημοκρατία στο θέμα της ακρίβειας, ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία». Γιατί μπορεί να την πληρώσουμε στα ελληνοτουρκικά. Μπορεί να την πληρώσουμε στα... σε άλλα ζητήματα σοβαρά, ατομικών ελευθεριών,
δημοκρατίας. Μπορεί εκεί να υπάρχει. Γιατί υπάρχει θέμα ατομικών ελευθεριών και δημοκρατίας στη χώρα μας. Βεβαίως υπάρχει. Όταν αυτή τη στιγμή γίνονται εκλογές και εμείς η Ένωση Κεντρών δεν μπορούμε να το ανακοινώσουμε στον τύπο γιατί τα έχει ο Μητσοτάκης όλα αγοράσει. Δεν είναι έτσι. Βλέπετε το κανάλι 1 προβάλλει όλες τις αποβόλες. Με το κανάλι 1 θα κάνω εγώ εκλογές. Ξέρετε, εκτιμώ πολύ το κανάλι 1, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και το πρόσωπό σας ιδιαίτερα. Αλλά όταν ο Χατζηνικολάου λέει ζήτω η Νέα Δημοκρατία, όταν όλοι τους στον Sky λένε αυτά που λένε, εγώ τι θα λέω. Εντάξει, όταν προκηρυχθούν εκλογές, εάν και εφόσον προκηρυχθούν, όλα τα κόμματα θα έχουν τη σχετική προβολή από τα μέσα ενημέρωση. Όπως γίνεται πάντοτε. Τα πιστεύετε αυτά. Θέλω να το πιστέψω, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Μ' αρέσει ο τρόπος που γελάτε. Θα τα ξαναπούμε όμως. Εγώ είμαι έτοιμος για την αλήθεια και η αλήθεια είναι πολύ σκληρή και δεν το λέω ότι έχουν τίποτα μαζί μου τα κανάλια. Απλά όταν πρεσβεύεις την αλήθεια, συνήθως σε στοχεύουν όλοι οι πυλώνες της διαπλοκής, σε βάζουν στο στόχαστρο. Κύριε Πρόεδρε, ναι. Δυστυχώς ο χρόνος, ο ραδιοφωνικός, είναι αμήλικτος. Είναι αδιφάγος. Αδιφάγος. Είναι το μόνο πράγμα που δεν έχει καταφέρει να ελέγξει ο άνθρωπος ακόμη. Σωστός. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω. Θα έχουμε τη χαρά να τα ξαναπούμε. Ξέρετε ότι σας αγαπάμε. Καλό σας απόγευμα. Εγώ το εγχείρημα που πολεμάω είναι να, παρότι έμεινα λόγω ασθενείας 8 μήνες εκτός ενεργού δράσης, ξανασυντονίζω όλες τις προσπάθειες ώστε η Ένωση Κεντρών να κατέβει με πλήρης συνδυασμός και παρά τις δυσκολίες πιστεύω να συμφωνείτε ότι θα είναι άθλος, ενώ στις δημοσκοπήσεις δεν μας αναφέρουν καθόλου, να υπερβούμε το 3% και να μπούμε στη Βουλή. Θα είναι άθλος. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είναι, θα τα ξαναπούμε. Γεια σας, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Νικό. Γεια σας.